Σε αυτό το podcast θέλουμε να αναφερθούμε στα ενεργειακά. Είναι πολλοί που αναρωτιούνται πώς πάνε τα πράγματα, αν θα μιλάμε για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, για ανανεωμένες πηγές ενέργειας, για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, ακόμα και για το υδρογόνο. Αυτό που βλέπουμε, κάτι το οποίο είναι επίσημο, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια ανάλυση για τα δεδομένα που θα ισχύουν έως το 2030 και ξέρουμε πόσο συντηρητική είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο και κάθε φορά κοιτάζει να υπάρχει ένας στόχος ο οποίος να είναι ξεκάθαρος. Και τι ανακαλύπτουμε? Ανακαλύπτουμε ότι ειδικά για την Ελλάδα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, το φυσικό αέριο θα είναι κυρίαρχο. Άρα δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει και για άλλες χώρες. Αν δεν ισχύει, είναι απλώς ότι οι άλλες χώρες έχουν πυρηνική ενέργεια. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ΑΠΕ προχωρούν και είναι πολύ σημαντικό και το χαιρόμαστε, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν όλα τα ενεργειακά δεδομένα και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, ποντάρουμε πάνω στο φυσικό αέριο. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι και ένα ενδιάμεσο για να περάσουμε μετά στο στάδιο του υδρογόνου και να πρωτοστατήσει ακόμα και η Ευρώπη πάνω σε αυτό το τομέα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το παράθυρο για το φυσικό αέριο παραμένει ανοιχτό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί η χώρα γεωπολιτικά μέσω της γεωοικονομίας και να μπορέσει ουσιαστικά να παίξει έναν ρόλο σημαντικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτό το πεδίο δράσης. Γιατί είναι καλό να είμαστε σε ένα καλό πλαίσιο σε επίπεδο στρατηγικής ή ακόμα και στρατιωτικών δεδομένων, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στα θέματα ενέργειας, γιατί βλέπουμε ότι ειδικά μετά το Ουκρανικό είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια αναζητά να υπάρχει ένα πλαίσιο όχι μόνο συνεργασίας αλλά συνέργειας πάνω σε αυτό το τομέα. Κατά συνέπεια ξέρουμε ότι ήδη θα υπάρχουν καταναλωτές για την παραγωγή φυσικού αερίου που θα έχουμε και στην Ελλάδα όπως έχει και η Κύπρος. Άρα άμα τα δούμε συνολικά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πορεία θετική που πρέπει να εξελιχθεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλλαγή φάσης, γιατί πρωτήτερα είχαμε την εντύπωση ότι μάλλον θα τελειώσει αυτή η εποχή πολύ γρήγορα, άρα δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν επενδύσεις. Βλέπουμε αντιθέτως ότι υπάρχουν επενδύσεις, πολύ μεγάλες εταιρείες όπως είναι η ExxonMobil, όπως είναι η Total, όπως είναι η Eni που μας αφορούν άμεσα, παίζουν σε αυτόν τον τομέα όχι μόνο πρακτικά αλλά και ενεργητικά, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει τεράστια σημασία για τις ανάγκες όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι καλό να κοιτάξουμε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να έχουμε ένα αντικειμενικό κριτήριο πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να πάμε ακόμη πιο πέρα με τα επιχειρήματα που έχουμε τοπικά αλλά που ισχύουν για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.